Τσέτο βρίσκεται στο Μουσείο Κώστα Κοτσανά, στην Οδό Πινδάρου 6 και Ακαδημίας. Είναι ένα μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, ιδιαίτερο και πολλά υποσχόμενο. Έχει κοντά του λοιπόν το ανάδειξε το σήμερα, τη νομική ενημέρωση με τον διακεκριμένο νομικό μας και μάχημο δικηγόρο, τον κύριο Χάρη Κατσιβαρδά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την τιμητική πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, υγεία, χαρά, ελπίδα και ευτυχία. Έτσι. Αρθρογραφείτε λοιπόν σε διάφορες εφημερίδες. Αρθρογραφώ, ναι, στο περιθώριο του χρόνου μου. Παραλλήλως δηλαδή με τα δικαστήρια, βρίσκω το χρόνο και αρθρογραφώ πολιτικά άρθρα, δηλαδή συντάσσω πολιτικά άρθρα, χωρίς καμία κομματική κατεύθυνση, σε διάφορες εθνικές εφημερίδες. Εγώ θα επισημάνω στην εφημερίδα Δημοκρατία που γράφω κάθε Τετάρτη και στην Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής. Έχετε όμως συγγράψει και 4 βιβλία, την Εύλαλη Μαριονέτα της εκδόσης Πελασγός, με τον πρόλογο του κύριου Καπερνάρου. Βεβαίως. Την Ιρκτή του Ονείρου, από τις εκδόσεις Πελασγός πάλι. Με Θεαυτόν κατά τιμωλίαν σε πρόλογο της Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και Τα εκτάκτως ηρημένα ή άλλος, ως ή παρόν στα τεκτενόμενα, με πρόλογο του κύριου Κώστα Ζουράρη. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως είπα, στο περιθώριο του χρόνου μου, γιατί η προτεραιότητα είναι ως ένας αυτόνομος δικηγόρος, ο οποίος διατηρεί αυτόνομα δικηγορικό γραφείο και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις αντικσοότητες της καθημερινότητας και στις απαιτήσεις, τις οποίες είναι ιδιαζόντως επαχθείς, γιατί ως μαχόμενος δικηγόρος έχεις να κάνεις με ένα ευρύ επιστημονικό αντικείμενο και πρέπει να καθίστασαι αποτελεσματικός στα αιτήματα, στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, αναλόγως την υπόθεση την οποία σου εμπιστεύεται και σου αναθέτει, είτε αυτό είναι αστικό, είτε ποινικό, είτε διοικητικό. Ανεξαρτήτως όμως αυτών, ανέκαθεν εγώ έγραφα σε εφημερίδες, όχι μόνο τώρα δηλαδή που το προβάλλουμε ενώπιον της εκπομπής αυτής, και τα βιβλία αυτά ουσιαστικά είναι μία σειραφή των επιμέρους άρθρων των οποίων γράφω. Να πω ότι το πρώτο μου βιβλίο είναι χρονολογία από το 2009, το δεύτερο το 2010, το τρίτο το 2012 και το τέταρτο το 2014. Είναι 4 βιβλία, τα οποία τα έχω εκδώσει από τις εκδόσεις Πελασχός του Γιάννη του Γιαννάκηνα και τα έχω επίσης παρουσιάσει παλιότερα με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τώρα το περιεχόμενο, το αντικείμενο του εκάστοτε εκ των βιβλίων αυτών αποτελούν πολιτικό δοκίμιο. Δηλαδή τα βιβλιοπωλεία τα οποία τα διαθέτουν το έχουν χαρακτηρίσει ως πολιτικό δοκίμιο. Ουσιαστικά με αφορμή την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα παίρνω ένα θέμα το οποίο προσπαθώ να το αναλύσω και να διατυπώσω μια υποκειμενική γνώμη. Άρα είναι ένα συμπίλημα επιμέρους άρθρων τα οποία τα έχω ταξινομήσει με βάση την θεματική ενότητα του καθενός. Άρα και στα 4 βιβλία ουσιαστικά είναι το πολιτικό δοκίμιο, είναι κοινωνιολογικές αναλύσεις, αλλά και φιλοσοφικοί στοχασμοί, τα οποία ορισμένα από τα άρθρα αυτά έχουν και επιστημονική τεκμήρωση, δηλαδή νομικής φύσεως. Φερρυππίν, τι θέλω να πω. Μπορεί να είναι ένα πολιτικό δοκίμιο, δηλαδή η άποψή μου, η πολιτική για τη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι. Τώρα αυτό είναι επίκαιρο. Λέω τη τότε επικαιρότητα, Φερρυππίν του 2009, του 2010, δηλαδή αναδράμουμε κατά τον χρόνο τον οποίο τον συνέταξα. Ποιο ήταν δηλαδή η αφορμή η οποία μου δόθηκε και ουσιαστικά δημιούργησε τα συγκεκριμένα βιβλία. Στο φιλοσοφικό κομμάτι να σταθούμε, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα και να το αναλύσουμε λίγο ίσως. Το πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο, το πρώτο με τον τίτλο «Εκτάκτος ηρημένα ή άλλος ως ή παρόν στα τεκτενόμενα», το δεύτερο «Με θεαυτόν κατά τιμωλίαν», που σημαίνει «Με τον εαυτό μου κατά την παράσταση», δηλαδή και οι τίτλοι ήδη υποδηλώνουν μια φιλοσοφική διάσταση, δηλαδή το βιβλίο υπό φως και μια ενδοσκόπηση, το «Με θεαυτόν κατά τιμωλίαν», το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο μου. Μετά το τρίτο είναι «Η Ιρκτή του Ονείρου», το οποίο το κρατώ και εδώ έχει περισσότερο φιλοσοφικό στοχασμό. «Η Ιρκτή του Ονείρου» ουσιαστικά σημαίνει κάθριξη του ονείρου, δεδομένου ότι ουσιαστικά λόγω του περιβάλλοντος του ανθυγινού και γενικότερα της υφιστάμενης δυσμενού συγκυρίας των μνημονίων δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και το τέταρτο βιβλίο, «Η Εύλαλη Μαριονέτα», που έχει αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο, αφορά ουσιαστικά τους πολιτικούς μας, οι οποίοι άγονται και φέρονται από την εκάστοτε εξουσία, είναι ουσιαστικά
ταγή, χωρίς αυτονομία, χωρίς να υπηρετούν τα συμφέροντα της πατρίδος τους, είναι εντολοδόχοι και έμιστα φερέφωνα κάποιων άλλων. Εξ αυτού λοιπόν του λόγου ελλείψη αυτονομίας, τους ονόμασα και τους χαρακτηρίζω ως εύλαλες μαριονέτες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, είναι η ρητορική ουσιαστικά μια και καλυμμένη μορφή προπαγάνδας, όμως οι θύνοντες νόες είναι άλλοι και όχι αυτοί. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμη και οι τίτλοι έχουν μια μορφή φιλοσοφικοπολιτικής διάστασης, όπως και τα εξώφυλλα, ακριβώς για να παθολογοανατείμω την επικαιρότητα και τα γεγονότα τα οποία μου δίνει το ερέθισμα να συντάξω τα βιβλία αυτά. Δηλαδή, αν μπορεί να έρθει η κάμερα εδώ στο δεύτερο βιβλίο Θερυπίν, το «Μεθεαυτόν κατά τη Μολύαν», είναι κάποιος σε μια καρέκλα με χρώματα της αυγής, του πρωινού θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος είναι σκυμμένος σε μια καρέκλα στη μέση του πουθενά και φέρνει τον τίτλο «Μεθεαυτόν κατά τη Μολύαν», με τον εαυτό μου κατά την παράσταση. Δηλαδή ότι βρίσκομαι σε μια μορφή ενδοσκόπησης. Δεν έχει αυτό μια χρειά μελαγχολική ή νοσταλγίας. Μπορεί να είναι, έχει χαρακτήρα και αισιοδοξίας, χαράς, δηλαδή διεκδικώ κάτι, αλλά για να διεκδικήσω το εφαλτήριο για να προχωρήσω και να εξελιχθώ είναι στην ουσία να εκαθαρίσω τον εαυτό μου, αυτό που λέμε πνευματική κάθαρση. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πέραν των τίτλων και σχηματικά τα αναφερόμενα, το εξώφυλλο και αυτό το οποίο έχω επιλέξει, εναρμονίζεται με το περιεχόμενο και γενικότερα με το σκοπούμενο αποτέλεσμα που θέλουν να επιτύχουμε το εκάστοτε βιβλίο. Άρα είναι όλα, τελούν δηλαδή σε σύμπλευση, σε αρμονία και το περιεχόμενο και το εξώφυλλο και η προβληματική η οποία αναφύεται από αυτό το βιβλίο. Να πω ότι ο σκοπός της συνεντεύξεως αυτής ήταν και να δείξει τα βιβλία αυτά και τη συγγραφική σας δραστηριότητα, αλλά σαφώς ξεκίνησε η όλη συζήτηση από έναν αναγνώστη ο οποίος μας τηλεφώνησε βλέποντάς σας φυσικά και στη τηλεόραση και ο οποίος ήθελε έτσι και να συζητήσει περισσότερα μαζί σας όσον αφορά τα βιβλία, αλλά και να ρωτήσει αν θα έχετε και επόμενη συγγραφική δραστηριότητα σε άλλο πεδίο. Γιατί τον ενδιαφέρον και του άρεσαν πάρα πολύ οι τίτλοι και φυσικά το περιεχόμενο. Εγώ να αποκαλύψω μια κρυφή μου πτυχία, έστω και δημοσίως, είναι ευχάριστη. Ανέκαθεν έγραφα. Έτσι. Έχω μια ροπή προς αυτό. Ποίηματα δεν ξέρω να γράφω, δεν μπορώ να γράψω. Να χορέψω δεν ξέρω να χορεύω. Μουσική δεν ξέρω μουσική, έτσι. Το επάγγελμά μου, εντάξει, έχω 2 μεταπτυχιακά. Έχω κάνει και δημοσιογραφία 1 χρόνο. Δηλαδή, ό,τι σχετίζεται με την δικηγορία. Πέραν όμως όλων αυτών, μου αρέσει να γράφω πολιτικό δοκίμιο, εξού και η τακτική εβδομαδιαία αρθρογραφία στις εφημερίδες. Και αυτά μαζί με φιλοσοφικούς στοχασμούς τα μεταποιώ μετά σε βιβλία. Αλλά αξίζει να πω στην ερώτηση που μου κάνετε, ναι, βεβαίως, το 2019 φιλοδοξώ, νομίζω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να εκδώσω το 5ο μου βιβλίο, το οποίο θα έχει το ανάλογο περιεχόμενο. Ο τίτλος είναι «Η πολιτική κυβίστηση της 5ης φάλαγγας». Πολιτική κυβίστηση εννοώ την, κατά το προσφυγιό λεγόμενο, την κολουτούμπα, πολιτική κολουτούμπα της 5ης φάλαγγας. Εννοώ ακριβώς δηλαδή την εμπροσοφυλακή ενός συστήματος, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί και χειραγωγεί εύλαλες μαριονέτες για να καθυποτάξουν τις μάζες. Αυτό, η προπαγάνδα δηλαδή του συστήματος, κάτι το οποίο και ο Λένιν το έλεγε, ότι ο ηγέτης πρέπει να καθοδηγεί τις καθυποταγμένες μάζες, εφόσον προηγουμένως τις ελέγχει πλήρως, δηλαδή ψυχοσυναισθηματικά, ελέγχει το θυμικό, το συνέστημα και μέσω της προπαγάνδας, δηλαδή της πολιτικής ψυχολογίας. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτά τα φαινόμενα με ένα ύφος νομικοπολιτικό θα απαρτίζουν το επόμενο βιβλίο, δηλαδή επιμέρους αρθρογραφία. Και για πρώτη φορά, ήδη δηλαδή επίσης είναι προς έκδοση, ένα επιστημονικό εγχειρίδιο μέσα από την δικαστηριακή πρακτική ως δικηγόρος. Δεν είμαι ακαδημαϊκός, ασφαλώς και όχι, αλλά μέσα από την δική μου επιστημονική και δικαστηριακή πρακτική και από την ομολογία έχω συγγράψει ένα βιβλίο, μια μονογραφία οικογενειακού δικαίου με τίτλο «Το ανήλικο τέκνος, αυτοτελές υποκείμενο δικαίου». Αυτή είναι δηλαδή η φιλοδοξία μου για το 2019, η οποία είναι ορατή, δεν την εννοώ ανεδαφική. Ήδη φιλοδοξία. Γράφετε.
Πριν βρείτε εσείς κάτι, εγώ διάλεξα από το Μεθεαυτόν κατά τη Μολύαν ένα μικρό απόσπασμα, αν μου επιτραπεί να διαβάσω, για την αναπαράσταση αφουσίας το Φεβρουάριο του 2010. Μπράβο. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου κατάμονος ανήμπορος να επερκεράσεις λυσιτελώς τη δομική ρηκτή της μοναξιάς σου, να ακουμπήσεις σε έναν αναφές ονειρόδες ιδεασμό. Είναι μια σπάνια ανακούφιση με την καλλυτική συνδρομή της φαντασίας σου και με το φιλέσπραχνο αλκοόλ να δημιουργείς παρηγορητικές ονειρόξεις συντροφικότητας. Ο πρόσκαιρος αυτός ιδεασμός είναι αδύρυτα αναγκαίος, καθότι σε εξωθεί από την εγκύστοση στην εγωκεντρική αυτονομία της ατομικότητάς σου σε μια άφατη μέθεξη πολυπίκυλων συναισθημάτων. Παρά τα αυτά, τα ιδεώδη εκλείπουν ανεπαίσθητα και προσκρούει στον αμήλικτο ρεαλισμό της αναλήθειας ή της αληθοφάνειας καλύτερα. Ο πλατωνικός ερωτισμός ξεθοριάζει και η μοναξιά σε συνθλίβει όλο και πιο έντονα, διότι επιθυμεί να σε διεκδικήσει εξ ολοκλήρου, να σου αποσπάσει την προσοχή, επιδιώκει με σφοδρότητα να σε κατακτήσει και να σε αναγκάσει να την ερωτευτείς μανικός, να γίνεις ο εραστής της και να την αγαπήσεις εν τέλει για την ειλικρίνειά της. Νομίζω διάλεξε ένα καλό. Ένα πολύ καλό. Απλώς ο έρωτας πάντοτε με την ουσιαστική διάσταση, όχι τη διάσταση του σεξισμού και του πλήρου εξευτελισμού. Διότι το επισημαίνω αυτό, διότι πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και σκοπίμως ευτελίζουν την θεϊκή διάσταση, την πνευματική διάσταση του έρωτα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε διαφορετική έννοια για τον έρωτα και διαφορετικά για την αγάπη και έχουν γραφτεί πάμπολα και πολλοί έχουν ασχοληθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σύμφυτο και οντολογικά εφιστάμενο με τον καθένα, ο οποίος μπορεί να ψηλαφίσει στην καθημερινή πρακτική του με τους δεσμούς τους οποίους μπορεί να αναπτύξει, είτε τους γονεϊκούς, είτε με κάποιο πρόσημο κτλ. Άρα, ο έρωτας δεν έχει σεξουαλική διάσταση. Έχει, αλλά υπό συνθήκες και περιπτώσεις. Μιλούμε δηλαδή για την εκπλήρωση, για την πλήρωση ενός αγνού συναισθήματος κοινωνίας, σύμπτωσης βουλήσεων που λέμε μεταξύ δύο προσώπων του αυτού ή του ομοίου φίλου. Είναι διαφορετική η έννοια της συντροφικότητας του έρωτα και της αγάπης, η οποία ενυπάρχει σε όλες τις ίδιες σχέσεις και βεβαίως ενδυναμώνεται έτη περαιτέρω μεταξύ των δύο φύλων με απότερο σκοπό την τεκνοποίηση, γενικότερα τη δημιουργία και ούτω καθεξής. Ο έρωτας δηλαδή είναι δημιουργία και είναι το έναυσμα για να αντιληφθούμε και εμείς ποιοι είμαστε. Έτσι, και να καταλήξουμε στο γνώθι αυτών. Ακόμη και ο ιδεασμός, ο ερωτικός ιδεασμός. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για την πολύ ωραία ενημέρωση, ναι. Δεν κατάφερα να βρω. Τα είπατε όλα εσείς χωρίς εμένα. Ερήμηνε μου. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό τάξη τα βιβλία και μακάρι στους επόμενους στόχους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Το Ανάδειξε το Παιδί έχει καλεσμένη την κυρία Κυριακοπούλα Ελισάβετ, παθολόγο λόγου και ομιλίας και υπεύθυνη του Κέντρου Λόγου Ομιλίας και Μάθησης ΠΕΛ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε μία άλλη συνέντευξη σε σχέση με την ανάπτυξη λόγου και ομιλίας παιδιών και τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν, αλλά και στο τι μπορούν να κάνουν και οι γονείς. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν για την ειδικότητα του λογοπαθολόγου και τους λόγους για την πρώτη επίσκεψη. Όταν το παιδί αργεί να μιλήσει, αυτό συνοδεύεται από διαταραχή ή διαφορετικότητα, πώς το θεωρούμε σαν συμπέρασμα? Σωστά. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση αυτή που πρέπει να γίνεται, καθώς μπορεί να υπάρξουν στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών διάφορα σημεία που θα ανησυχήσουν τους γονείς. Το θέμα είναι λοιπόν αν αυτά τα σημεία πρέπει να τους ανησυχήσουν αρκετά και σε αυτή την περίπτωση να μιλάμε για κάποια διαταραχή λόγου και ομιλίας που σημαίνει ότι έχουμε απόκληση από το φυσιολογικό ή αν είναι μία απλή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας που σημαίνει ότι το παιδάκι απλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανθίσει. Οι γονείς λοιπόν αν αρχίσουν να ανησυχούν για την πορεία του λόγου και της ομιλίας των παιδιών τους, καλό θα ήταν να απευθυνθούν σε ένα λογοπαθολόγο ή λογοθεραπευτή, είναι το ίδιο πράγμα, ούτως ώστε να γίνει μία αξιολόγηση και να μπορέσει να γίνει εμπεριστατωμένα αυτή η διάκριση, έτσι ώστε οι γονείς να καθησυχαστούν και αν χρειαστεί να γίνει παρέμβαση, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ποιες είναι οι πιο συχνές δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία των παιδιών στα προσχολικά χρόνια? Τα προσχολικά χρόνια είναι ένα φάσμα ηλικιών, κυρίως από τα 2 μέχρι τα 5, όπου πραγματικά επειδή η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών τότε
λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συνολικής τους ανάπτυξης της επικοινωνίας, είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες ή και καθυστερήσεις, όπως είπαμε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε τόσο στο κομμάτι της άρθρωσης, δηλαδή στην παραγωγή των ήχων, κάποιοι ήχοι να μην έχουν έρθει, αν θέλετε, στον τρόπο που τους παράγουμε όλοι οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες ηλικίες που τους περιμένουμε, ή να παράγονται με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση, ούτως ώστε το παιδάκι να μπορεί να μιλάει καθαρά. Παράλληλα, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στο κομμάτι της γραμματικής, της σύνταξης ή του λεξιλογίου. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δούμε παιδιά τα οποία κάνουν λάθη στο κομμάτι της γραμματικής, στις καταλήξεις των ουσιαστικών ή των ρημάτων, στη χρήση των χρόνων, όπως επίσης και στο κομμάτι της σύνταξης, δηλαδή να έχουμε πιο τηλεγραφικές προτάσεις, παράληψη άρθρων, σύντομο γενικά εκφραστικό λόγο. Και στο κομμάτι του λεξιλογίου είναι αυτό που πολλές φορές οι γονείς λένε, δεν χρησιμοποιεί πολλές λέξεις ή ψάχνει να βρει την κατάλληλη λέξη. Όλα αυτά χρειάζεται να διερευνηθούν φυσικά από έναν ειδικό, ούτως ώστε να γίνει μια σαφής περιγραφή του γλωσσικού προφίλ του παιδιού. Πάμε στον τραυλισμό. Διάγνωση και αντιμετώπιση. Ποια είναι η μύθη και η πραγματικότητα όμως? Ο τραυλισμός είναι ένα, αν θέλετε να το πούμε, παρεξηγημένο κομμάτι των διαταραχών που μπορεί να εμφανίσουν τα παιδιά στην ομιλία τους. Κυρίως γιατί πολλοί το αποδίδουν σε ψυχολογικούς λόγους και παραπέμπουν τα παιδιά και τους γονείς σε ψυχολόγους. Στην περίπτωση λοιπόν που μιλάμε για τραυλισμό ως διαταραχή στην ροή της ομιλίας, ο μόνος ενδεδειγμένος ειδικός στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι γονείς για τα παιδιά τους είναι ο λογοθεραπευτής. Μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί τραυλισμό ως αντίδραση σε κάποια δύσκολη ή στρεσογόνα συναισθηματική συνθήκη. Σε αυτή την περίπτωση όμως τα συμπτώματα που μοιάζουν με διαταραχή της ροής της ομιλίας μέσα σε 6 μήνες έχουν φθήνει, έχουν εξαφανιστεί. Γι' αυτό και πάντα ρωτούμε τους γονείς πότε παρατήρησαν για πρώτη φορά τα σημεία του τραυλισμού, τις επαναλήψεις, τις διακοπές, τις επιμηκύνσεις, ούτως ώστε να ξέρουμε αν έχει παρέλθει αυτό το διάστημα των 6 μηνών και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση της ροής της ομιλίας του παιδιού και ανάλογα να δοθούν συστάσεις. Ποια είναι η σημασία της πρόληψης των δυσκολιών του λόγου πριν την ενέργεια του σχολείου? Να δούμε ποια είναι η πρόγνωση των μαθησιακών δυσκολιών ή της σχολικής αποτυχίας. Όπως καταλαβαίνετε, ο προφορικός λόγος είναι άρρηκτα δεμένος με τον γραπτό. Αυτό το συζητήσαμε και σε μια άλλη μας έτσι όμορφη κουβέντα ξανά. Επομένως, λοιπόν, ένα παιδί πριν ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού, καλό θα είναι να βεβαιωθούν όλοι όσοι παίρνουν μέρος στη φροντίδα του παιδιού, και αυτοί είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ότι το παιδί είναι έτοιμο γλωσσικά και επικοινωνιακά για να πάει στην πρώτη δημοτικού. Αν τυχόν υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες έχουν μείνει, αν θέλετε, χωρίς να τους έχει δοθεί ιδέουσα προσοχή, αυτές μπορεί να μεταλλαχθούν, να το πούμε έτσι απλά, σε μαθησιακές δυσκολίες. Γιατί αν ένα παιδί έχει θέματα στον προφορικό του λόγο, όπως καταλαβαίνετε, θα μεταφερθούν τα θέματα αυτά και στο γραπτό. Στα αντίστοιχα επίπεδα, μπορεί να είναι σε επίπεδο φθόγκων, μπορεί να είναι σε επίπεδο δόμησης του λόγου ή ακόμα και στο επίπεδο του λεξιλογίου. Ποιες είναι οι δυσκολίες λόγου και ομιλίας στα παιδιά του δημοτικού? Κάποιος έλεγε ότι αν λοιπόν έχουμε κάνει όλοι μας και οι θεραπευτές συμπεριλαμβανόμενοι σε αυτό σωστά τη δουλειά μας, δεν θα περάσουν, να το πω έτσι, στο δημοτικό παιδιά τα οποία θα έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας. Όμως αυτό δεν είναι σωστό, πρώτον γιατί μπορεί κάποια πράγματα όντως να ξέφυγαν από την προσοχή στη χρονιά του νηπιαγωγείου και έτσι το παιδί να προχώρησε στην πρώτη δημοτικού. Δεύτερον, γιατί μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία τους στα προσχολικά χρόνια, οι οποίες δεν έχουν, αν θέλετε, λυθεί μέχρι να πάει στην πρώτη δημοτικού. Και τρίτον, γιατί υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες οι οποίες συνοδεύουν τα παιδιά σε όλα τα σχολικά χρόνια. Οπότε δύσκολα θα δούμε ένα παιδί με δυσκατάληπτη ομιλία στην πρώτη δημοτικού, αλλά μπορεί να δούμε όμως ένα παιδί που θα έχει προβλήματα στην άρθρωση και αργότερα σε μεγαλύτερες τάξεις, εφόσον δεν είχαν λυθεί στη χρονιά του νηπιαγωγείου που είναι δεδειγμένη. Αντίστοιχα, μπορεί να μείνουν και θέματα στο κομμάτι της
έκφρασης του λόγου, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε και πριν, θα τα δούμε και στο γραπτό. Ο τραυλισμός, σαφώς και συνεχίζει, διότι είναι μια διαταραχή η οποία συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλα τα χρόνια της ζωής του και δεν θεραπεύεται 100%, απλά ο άνθρωπος που τραυλίζει μαθαίνει πώς να ελέγχει την ομιλία του. Οπότε και ένα παιδί δημοτικού που αντιμετώπιζε τραυλισμό στα προσχολικά χρόνια, σαφώς συνεχίζει να το αντιμετωπίζει και στα σχολικά. Πώς να ενθαρρύνουμε λοιπόν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού? Μαθαίνουμε στο παιδί να μιλάει στο σπίτι, οι γονείς τι πρέπει να κάνουν, μιλούμε με το παιδί την ώρα του φαγητού, την ώρα του μπάνιου, την ώρα του ντυσίματος. Και να δούμε και διάφορες ιδέες για τους γονείς, πώς να εκμεταλλευτούν καθημερινές ρουτίνες στο να αναπτύξουν τη γλωσσική. Σωστά, αυτό είναι το κλειδί. Στο να επιτύχουν μάλλον τη γλωσσική ανάπτυξη. Σωστά, αυτό είναι το κλειδί λοιπόν στην βοήθεια που μπορούν να παρέχουν οι γονείς. Αυτό που πρέπει όλοι οι γονείς να κάνουν και όσοι φροντίζουν τα παιδιά, αν οι γονείς δεν είναι παρόντες γιατί εργάζονται, είναι να μιλούν στα παιδιά. Και το πιο σημαντικό είναι όλο αυτό το κομμάτι των ερεθισμάτων που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά να το κάνουμε με βιωματικό τρόπο. Γι' αυτό αναφέρεται πολύ σωστά και το μπάνιο, την ώρα του μπάνιου, την ώρα του φαγητού, του ντυσίματος. Όχι μόνο όταν είμαστε γύρω από μια εκπαιδευτική ή παιδαγωγική δραστηριότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν λεξιλόγιο, γραμματική, ακούν τη σωστή εκφορά των ήχων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, τι πιο ωραίο να μάθουν το λεξιλόγιο, παραδείγματος χάρη για τα φρούτα και τα λαχανικά, στο περιβάλλον της κουζίνας, όταν παραδείγματος χάρη η μητέρα μαγειρεύει. Και αντίστοιχα σε διάφορες άλλες ρουτίνες καθημερινής ζωής. Οπότε, βρίσκουμε δηλαδή κάποια κενά σημεία ή κάποια σημεία μέσα στην καθημερινότητα για να αναπτύξουμε κάποια θετικά. Οποιαδήποτε στιγμή είναι μια στιγμή την οποία οι γονείς μπορούν να εκμεταλλευτούν, τόσο ώστε να ενισχύσουν γλωσσικά το παιδί τους, να δώσουν περισσότερα ερεθίσματα, ούτως ώστε το παιδί να μπορέσει να κατακτήσει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στη γλωσσική του ανάπτυξη. Τα οποία, να ρωτήσω, θα είναι σταθερά αυτές οι κατακτήσεις, ας πούμε, μέσα από αυτή την καθημερινότητα, θα είναι σταθερές, δηλαδή θα περνάνε στο επόμενο στάδιο της κατάκτησης? Φυσικά, όταν μιλάμε για ένα παιδάκι το οποίο δεν αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία. Διότι οι οδηγίες αυτές δεν αφορούν μόνο τα παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται λίγο στο κομμάτι του λόγου και της ομιλίας, αλλά αφορά όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, διότι τα παιδιά έτσι μαθαίνουν να μιλούν. Έτσι μαθαίνουν την επικοινωνία μέσα από τη διάδραση και την αλληλεπίδραση με τους γονείς αρχικά και μετά στο σχολικό περιβάλλον. Οπότε αν ένα από τα δύο περιβάλλοντα δεν δίνει ερεθίσματα, όπως καταλαβαίνετε, το παιδί στερείται αυτών των ερεθίσματων που είναι πολύ σημαντικά για να εμπλουτίσει το λεξιλογιό του, να ακούσει τις δομές των προτάσεων, να κατανοήσει πράγματα, να ακούσει πώς οι ήχοι παράγονται σωστά και όλα αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις συμβουλές. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν η κυρία Ελισάβετ Κυριακοπούλου, παθολόγος λόγου και ομιλίας, για το θέμα της ανάπτυξης λόγου και ομιλίας παιδιών, αλλά και το τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν και την πλευρά των γονέων. Φυσικά πρέπει να κάνουν σε αυτό. Ευχαριστούμε. Κι εγώ. Το ανάδειξέ το φιλοξενείται στους χώρους του Μουσείου Κώστα Κοτσανά, στην Οδό Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, ένα μουσείο αφιερωμένο στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Το ανάδειξέ το παρουσιάζει Αγαπά την τέχνη και σήμερα φιλοξενεί την εικαστικό Κέτη Πανάγου Σταυρακούδη. Η Κέτη Πανάγου Σταυρακούδη γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβίας. Είναι πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε 32 περίπου χρόνια σαν καθηγήτρια φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Λύκεια. Διαμένει μόνιμα στη Χαλκίδα. Είναι παντρεμένη με τον γιατρό δερματόλογο Σταυρακούδη και έχει έναν γιο. Η αγάπη της για τη ζωγραφική πάντα υπέβοσκε μέσα της. Η λατρεία της για τη φύση, για οτιδήποτε όμορφο που κοσμεί τη ζωή μας, το αποθησάβρισμα των γνώσεων που εισέπραξε κατά την πορεία της ζωής της, τα βιώματά της, οι εμπειρίες και εικόνες από τα ταξίδια της, δημιούργησαν τις εμπνεύσεις της που άρχισαν να αποτυπώνονται στον καμβά φθόρμητα. Είναι παντελώς αυτοδίδακτη. Δάσκαλή της είναι το μυαλό και η ψυχή της. Δεν αρκείται μόνο σε μια τεχνοτροπία. Η έκφρασή της αποδίδεται με πολλούς τρόπους που άπτονται του ρεαλισμού, σουρεαλισμού, με ιδεολογικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις και του αφηρισμένου εξπρεσιονισμού. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι κυρίως λάδια, ακριλικά, υδροχρώματα και όχι μόνο. Είναι μέλος του Εικαστικού Συλλόγου Απελής, στον οποίο είναι και κοσμήτωρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και Τέχνης, της Ένωσης Καλλιτεχνών Διόνη και σε άλλους εικαστικούς συλλόγους. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, περίπου 50, και συνεχίζει να λαμβάνει μέρος σε διάφορους εικαστικούς χώρους στην Αθήνα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα στο Ψυχικό, στο Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με την UNESCO,
στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, κατόπιν διαγωνισμού, σε συνεργασία με Κυπρίους καλλιτέχνες, στον Εικαστικό Χώρο Ναός Τέχνης και Δυτικά, στο Δημαρχείο Περιστερίου με τον Εικαστικό Σύλλογο Απελής στη Χάν Αθηνών, στην Time of Art Gallery Κηφισιά, στο Μπου Art του Ψηρή, στο Καμίνι Γαλατσίου, στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας, στον Άλυμο Αττικής, στο Athens Heart Mall στην Gallery Dione, στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, στην Gallery Contemporary Space of Athens, στο Hilton στα πλαίσια του Money Show, στο Μερόπιο Ίδρυμα, στην αίθουσα τέχνης Απελή και σε πολλά άλλα. Ατομικές εκθέσεις έχει κάνει το Μάρτιο του 2014, το Δεκέμβριο του 2015 και το Σεπτέμβριο του 2017 στη Χαλκίδα. Εξαιρετική συμμετοχή είχε με 4 πίνακες στο Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο του 2015, συλλεκτικό των εκδόσεων βιβλίων NET. Ενώ στο Καλλιτεχνικό Ημερολόγιο του 2017, το συλλεκτικό των εκδόσεων βιβλίων NET με 11 πίνακες ακόμη. Συμμετοχή είχε στο Καλλιτεχνικό Λεύκωμα Βόλτα στο Φεγγάρι. Ενώ στο δεύτερο Καλλιτεχνικό Λεύκωμα Όνειρο ήταν, συμμετοχή με 2 πίνακές της στο τρίτο Καλλιτεχνικό Λεύκωμα Έρωτας από τον Ήλιο ως τον Πλούτονα, συμμετοχή με 2 έργα της στο τέταρτο Καλλιτεχνικό Λεύκωμα Ταξίδια τις Διαδρομές Τέχνης, ενώ συμμετοχή σε ημερολόγιο της ΠΕΛ του 2017 και με 4 έργα της στο ημερολόγιο Πολιτιστικού Σύλλογου Ευβίας 50+, Ελπίδα. Έργα της έχουν συμπεριληφθεί στο πρώτο Λεύκωμα της Artway με τίτλο 50 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί δημιουργοί σε συνεργασία με τις εκδόσεις Όστρια, ενώ συμμετείχε σε έκθεσή τους από τις 13 ως τις 23 Τετάρτου 2018. Τα βραβεία της έχει λάβει το πρώτο βραβείο σε έργο της στο διαγωνισμό της παγκόσμιας σελίδας Art Freaks People's Choice Art Contest, βραβείο έργου της από τη διεθνή σελίδα τέχνης Exhibition of Art by the World, ενώ πολλά άλλα έργα της έχουν τύχει διακρίσεων και σε άλλες διεθνείς ομάδες. Το πίνακά της με τίτλο «Σπασμένο καράβι» βρίσκεται στο Μουσείο Αρχείο του γνωστού Χαλκιδαίου υπερεαλιστή ποιητή και λογοτέχνη Γιώργου Σκαρύμπα. Έργα της έχουν δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στον Άγιο Σάβα, στο Χατζηπατέριο Ίδρυμα, στο Νοσοκομείο Μεταξά, στο Χαμόγελο του Παιδιού. Πολλά έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Επικοινωνία μπορεί να έχει κάποιος στο email της panagouka@hotmail.com. Όσον αφορά την τέχνη, η τέχνη υπηρετεί το ωραίο, ευαισθητοποιεί και κλεπτύνει τον άνθρωπο. Έτσι πλησιάζει την πραγματικότητα με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του, τα οποία και απομονώνουν κάθε βάρβαρη, θηριώδη και συνακόλουθα ανεπιτυχή προσέγγιση της. Ο καλλιτέχνης με τις αισθητικές συλλήψεις πραγματικότητας κινητοποιεί το νου και τη φαντασία του ανθρώπου να αντικρίσει την πραγματικότητα και από άλλη σκοπιά, αθέατη ίσως, αλλά πολύτιμη για την πληρέστερη κατανόησή της. Η τέχνη τέρπει και με αυτή τη συνεισφορά της απογειώνει τον άνθρωπο από την πεζότητα της πραγματικότητας και τον ανυψώνει ώστε να την αντικρίσει με την ψυχική εφορία που είναι απαραίτητη για να συλλάβει το ρυθμό της. Με την πολυπρισματική σύλληψη της πραγματικότητας από τους καλλιτέχνες γεννιέται στο άτομο η ελπίδα ότι τίποτα δεν είναι στατικό και απαρασάλευτο και ότι κάθε πτυχή του κόσμου μας υπάρχει και δεύτερη πρόταση. Έτσι, ο καλλιτέχνης, σε ό,τι αντιτίθεται στην εκλέπτυνσή του, ό,τι στερεότυπο και μονοδιάστατο του κόβει τη θέα της πολύπλευρης ζωής και τον καθυλώνει στην πεζότητα της καθημερινής ζωής, το προσπερνά με τη βοήθεια μιας εικόνας, ενός ποίηματος και ρίχνεται στη δημιουργία ενός κόσμου ευαίσθητου, αισθαντικού, χωρίς τα πάθη και τα συμφέροντα, μακριά από οτιδήποτε υποβιβάζει την ανθρώπινη φύση του. Στους δέκτες μας παρακολουθούμε ούτως ή άλλως τα έργα της κυρίας Κέτης Πανάγου με διάφορα χρώματα, τεχνικές και θέματα. Ήταν η Κέτη Πανάγου Σταυρακούδη, στο Ανάδειξε το παρουσιάζει, πιστό στην τέχνη.